Η μουσική γίνεται ένα με τη μόδα. 30 μοντέλα, 11 επώνυμες, 6 καλλιτέχνες έτοιμοι να σας καταπλήξουν. Το πρώτο Fashion and Music Show της Κυπριακής Τηλεόρασης αρχίζει τώρα. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τη Χριστιαν Αριστοτέλους. Καλώς μας ήρθατε. Έχω πάντα το ίδιο άγχος. Είμαστε ζωντανά εδώ από το Χαρουπόμιλο Λανίτη στη Λεμεσό. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ που είστε απόψε κοντά μας. Αυτό το χειροκρότημα το χρειάζομαι κι εγώ, η αλήθεια, αλλά και τα μοντέλα μας. 30 υπέροχα μοντέλα θα παρελάσουν σε λίγο εδώ στην πασαρέλα μας. Και φυσικά θα δούμε και ηθοποιούς και παρουσιάστριες και ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο ζωντανά. Και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον Μιχάλη Λάζο και το Hope for Children, που είναι αυτός ο λόγος που είμαστε όλοι απόψε εδώ μαζεμένοι. Είναι η πρώτη φορά, όπως είπα και προηγουμένως, που κάτι τέτοιο μεταδίδεται ζωντανά στην Κυπριακή τηλεόραση. Μαζί μας, φυσικά, θα έχουμε και πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες. Ευρυδίκη. Κατερίνα Στικούδη. Κόκκινα Χαλιά. Ηλίας Βρετός. Και Ελένη Αλεξανδρή. Ταυτόχρονα λοιπόν και θα απολαύσουμε και μουσική και το fashion show. Το απόψινό λοιπόν fashion show είναι μια πρωτοβουλία του μη κερδοσκοπικού και ανεξάρτητου οργανισμού Hope for Children UNCRC Policy Center. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που, όπως είπα και προηγουμένως, είμαστε όλοι απόψε γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Στόχος του οργανισμού, η προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών στην Κύπρο. Μία από τις δράσεις αυτού του οργανισμού είναι η εκστρατεία κατά της σεξουαλικής βίας των παιδιών στην Κύπρο, όπου είναι ο επίσημος συνεργάτης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Με την εκστρατεία, ένα στα πέντε παιδιά κακοποιούνται δυστυχώς. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να ενισχυθεί όσο περισσότερο γίνεται το Hope for Children. Πρέσβης καλής θελήσεως, φυσικά, που είναι και απόψε ανάμεσά μας, ο Γιώργος Θεοφάνους. Γιώργο μου, καλώς μας ήρθες. Λοιπόν, τα ρούχα είναι δημιουργίες του καταξιωμένου σχεδιαστή, ο οποίος έχει διεθνή αναγνώριση με πωλήσεις στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο και στο Μιλάνο. Μιχάλης Λάζος, ένα θερμό χειροκρότημα. Νομίζω πως και ο ίδιος είναι πολύ αγχωμένος αυτό το βράδυ. Λέω όμως να μην σας καθυστερήσω άλλο και να πάμε να παρακολουθήσουμε την πρώτη συλλογή by Μιχάλης Λάζος, Touch by Anarch Angel, μαζί με τα μοντέλα μας επί σκηνής. Θα δούμε την Ελένη Αλεξανδρή, την Κατερίνα Στικούδη και τα Κόκκινα Χαλιά.
Thank you.
Μιχάλη Λάζου.
Και αυτή ήταν μόνο η μία από τις τρεις συλλογές που θα έχουμε απόψε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε. Εύχομαι μέχρι στιγμής να περνάτε υπέροχα, να έχετε απολαύσει τις δημιουργίες. Και υπάρχει κάτι διαφορετικό στο κόκκινο χαλί, γιατί δεν είναι κόκκινο το δικό μας το χαλί, είναι μπλε χαλί και θα περάσουμε να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς έχουν πει στο Βαγγέλη Ευαγγέλου, ο οποίος περίμενε όλο τον κόσμο έτσι που σας υποδέχτηκε τόσο ζεστά. Θα περάσουμε λοιπόν να δούμε τι του έχετε πει. Ποιοι τόλμησαν να μιλήσουν με τον Βαγγέλη Ευαγγέλου, γιατί όπως γνωρίζετε είναι έτσι και λίγο τολμηρός και σε αυτά που ρωτάει και σε αυτά που κάνει. Θα το δούμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Άλλο ένα θερμό χειροκρότημα πριν περάσουμε σε διαφημίσεις για τον Μιχάλη Λάζο, ο οποίος πηγαίνει έρχεται πίσω αγχωμένος και είναι πολύ λογικό. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά να παρακολουθήσουμε τι έχει γίνει στο μπλε χαλί και με τη δεύτερη συλλογή από τον Μιχάλη Λάζο. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε ζωντανά από το Χαρουκόμιλο Λανίτη, εδώ στη Λεμεσό, Fashion and Music Show by Μιχάλης Λάζος. Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε. Παρακολουθήσαμε την πρώτη του συλλογή, έχουμε όμως άλλες δύο και με πάρα πολλές εκπλήξεις και για τη συνέχεια. Ο Βαγγέλης μας κάπου εδώ είναι, εδώ δίπλα μου. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Εδώ δίπλα μου, μακριά. Λοιπόν, πάντα δίπλα. Πάντα δίπλα. Βρίσκομαι εδώ με τον κύριο Γιώργο Θεοφάνης, ο οποίος είναι και πρέσβης καλής τελήσεως σε αυτό το σοου. Μίλησα έξω, δεν σου μίλησα. Μα γι' αυτό ήρθα, επειδή δεν μου μιλήσατε έξω στο Blue Carpet. Μιλάω μόνο στην Χριστίανα, εγώ δεν μιλώ. Α, εδώ θα φάμε τα μουστάκια μας. Εγώ δυσκολεύομαι να κατέβω, Γιώργο μου. Είναι πολύ κοντό το φόρεμα, οπότε λέω να μείνω εδώ πάνω. Θέλω να μου πείτε μέχρι τώρα πώς σας φαίνεται η βραδιά. Εντάξει, ένα μεγάλο μπράβο σε όσους αναμειγνύονται σε αυτό το πράγμα, έτσι. Και στο Μέγα, στις ειδικές εκδόσεις που βλέπω εκεί, αλλά κυρίως στο Hope for Children. Αυτό που είπε στην αρχή, Χριστιάνα, παρότι είναι λίγο δυσάρεστο να το ακούμε, το 1 προς 5 συμβαίνει και στην Κύπρο μας. Δεν συμβαίνει κάπου αλλού, στην Πανανία. Εδώ είναι, εδώ. Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών, πολύ περισσότερες από 1 προς 5 είναι αυτά που φτάνουν στα αυτιά μας. Φανταστείτε πόσες περιπτώσεις είναι οι οποίες μένουν εγκριφές. Γι' αυτό υπάρχει μια hotline γραμμή. Ένας συγκεκριμένος αριθμός, στον οποίο μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο. Οποιαδήποτε περίπτωση και να έχετε στο μυαλό σας και να τη δηλώσετε. Έτσι, εγώ επιμένω σε αυτό το πράγμα από την ώρα που ξεκινήσαμε αυτή την καμπάνια, πέρσι τέτοιο καιρό περίπου, και έχουμε ακόμα 4 χρόνια μπροστά μας. Είσαι ένα χρόνο τώρα έτσι μαζί με το Hope for Children. Βεβαίως, βεβαίως. Και με κάθε ευκαιρία. Με κάθε ευκαιρία και με κάθε περίπτωση. Και εδώ, αλλά και με ό,τι κάνω στη Λευκοσία, σήμερα είμαστε στη Λεμεσό, με παραστάσεις που κάνω με καλλιτέχνες, με οτιδήποτε. Οτιδήποτε μπορώ να κάνω, θα το κάνω για τα παιδιά. Αλήθεια είναι αυτό. Εδώ όμως είναι και αυτό που λέμε ότι η μουσική συναντάει την ομορφιά σήμερα. Εννοείται αυτό το πράγμα. Η μουσική, και όπως και όλες οι τέχνες, έχουν να κάνουν με την ομορφιά. Και της ψυχής, αλλά και την εξωτερική. Γιώργο μου, θέλω να σε ρωτήσω ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες. Έτσι για το Hope for Children, μέσα από την καρδιά σου. Νομίζω το «Σ' αγαπώ» έρχεται στο μυαλό μου με την Άλκιστη και τον Αντώνη. Έτσι, νομίζω ότι το «Σ' αγαπώ» είναι ένα τραγούδι δικό μου, τουλάχιστον που θα το αφιέρωνα μέσα από την καρδιά μου. Σε ευχαριστώ. Τώρα το πριν, το μετά και το πάντα, Χριστιανέ μου. Μην τραγουδήσεις μόνο σου. Δεν θα τραγουδήσω αφού ξέρεις ότι δεν έχω καθόλου καλή φωνή. Όχι, μην το κάνεις αυτό, Βαγγέλη μου. Μην τον πιέσετε άλλο. Είναι εντάξει, δεν χρειάζεται να το ακούσουμε αυτό. Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως και όλους τους εκλεκτούς καλεσμένους που είστε απόψε εδώ κοντά μας και εσάς που μας παρακολουθείτε από το σπίτι. Είμαστε όμως έτοιμοι σιγά-σιγά να περάσουμε στη δεύτερη συλλογή από τον Μιχάλη Λάζο. Classic συλλογή αυτή τη φορά και επίσης θα δούμε επί σκηνής Ελένη Αλεξανδρή, Κόκκινα Χαλιά και Κατερίνα Στικούδη.
Δε με νοιάζει να ρισκάρω. Δεν θέλω τίποτα να πάρω πίσω. Για σένα πάλι θα γυρίσω. Είναι αυτό το κάτι που έχεις μόνο εσύ. Εσύ για μένα τέλος, εσύ κυριαρχή. Γιατί αν έπρεπε να αφήσω τα πάντα όλα πίσω. Αρκεί για μια στιγμή αγκαλιά να σε κρατήσω. Αρκεί να είμαι πάντα εδώ, να σε φιλώ. Ξέρω ότι αυτό το επέλεξα εγώ. Να σ' αγαπά, να σε προσέχω. Πάντα δίπλα μου να σ' έχω. Στα εύκολα, στα δύσκολα, για σένα ναι να τρέχω. Για σένα όλα τα κάνω δυστυχώς ή ευτυχώς. Πες μου ποιος θα το κάνει άλλος, ποιος, ποιος. Για σένα ποιος, ποιος όλα τα άφησε. Και για σένα όλα, όλα τα παράτησε. Για να είμαι μέσα στην αγκαλιά σου. Όλη η ζωή μου δικιά σου. Ποιος για σένα ποιος, ποιος όλα τα άφησε. Αλήθεια, ποιος άλλος θα έδινε τα πάντα. Στον άσο να μείνει και κύματα 40 θα περνούσε. Αρκεί εσένα να φιλούσε. Αρκεί στα μάτια του μόνο εσένα να κοιτούσε. Αρκεί να ήτανε μαζί σου ψυχή και σώμα. Σ' ό,τι για σένα μοιάζει γκρίζο να δίνε χρώμα. Κι ακόμα άλλα τόσα, τόσα πολλά να δίνει. Να αφήνε τα πάντα πίσω δίπλα σου να μείνει. Να του φτάνει να σε βλέπει όμορφα να περνάς. Να σε κάνει κάθε μέρα δυνατά να γελάς. Να σου δίνει ό,τι, ό,τι θέλεις εσύ ακριβώς. Πες μου ποιος θα το κάνει άλλος, ποιος, ποιος. Ποιος για σένα ποιος, ποιος όλα τα άφησε. Και για σένα όλα, όλα τα παράτησε. Για να είναι μέσα στην αγκαλιά σου. Όλη η ζωή μου δικιά σου. Ποιος για σένα ποιος, ποιος όλα τα άφησε. Και για σένα όλα, όλα τα παράτησε. Για μια στιγμή, μια ματιά, ένα φιλί σου. Μόνο να είμαι μαζί σου. Μαζί σου νιώθω πετάω. Το άρωμα σου φοράω. Εσένα θέλω αγκαλιά μου. Δικιά σου είναι η καρδιά μου. Θέλω να είμαι κοντά σου. Μαζί το είδες αστείο. Φτάνει μόνο μια ματιά σου. Για να με κόψεις τα δύο. Θέλω να μ' ακούσεις. Πες μου. Τι είναι αυτό που λείπει. Πες μου. Άκουσε με λίγο. Νιώσε. Ό,τι έχεις για μένα. Δώσε. Θέλω να μ' ακούσεις. Πες μου. Τι είναι αυτό που λείπει. Πες μου. Άκουσε με λίγο. Και για σένα όλα, όλα τα παράτησε. Για να είμαι μέσα στην αγκαλιά σου. Όλη η ζωή μου δικιά σου. Ποιος για σένα ποιος, ποιος όλα τα άφησε. Και για σένα όλα, όλα τα παράτησε. Για μια στιγμή, μια ματιά, ένα φιλί σου. Μόνο να είμαι μαζί σου.
σκηνή απέναντι εσύ. Ο χρόνος κυλάει και ψάχνω αφορμή. Πολλοί σε κοιτούν, μα μοιάζεις εσύ. Με τρένο χωρίς επιστροφή. Μπροστά προχωρώ και σπρώχνω πιο μπρο. Αγγίζω τους πάντες, μα όχι αυτό. Που τώρα μπορεί να αλλάξει η ροή. Να κάνει τη νύχτα πιο μαγική. Εγώ μιλάμε, μα ψάχνω τι να πω. Κάτι καλό, μια τάκα μπορεί να φέρει την πρώτη επαφή. Τα μάτια μιλούν, μα ακόμα εκεί. Εσύ καληνύχτα, Θεέ μου έχεις πει. Τολμάω εγώ να κάνω αυτό. Μαζί σου απόψε θα εκραγώ. Είναι η πρώτη στιγμή που φανταζεσαι εσένα και εμένα μαζί.
φαντάζεσαι εμένα στο κρεβάτι σου γυμνή. Που φαντάζεσαι αυτό που ποτέ δεν θα συμβεί. Να πάρουμε όμως τον όνειρό σου πάλι από την αρχή. Γεμάτο μαγαζί, οι φίλοι σου μαζί. Έχω κάπου εκεί, τραγούδι να ηχεί. Τώρα θέλω το πρώτο σου φίλι γιατί. Που ήπιαν από το δυνατό και τι. Τώρα θα έχω ανάψει με αυτό και εσύ. Σκέφτεσαι πως θα είναι αρκετό. Σκέφτεσαι ήδη τι θα παραγγείλουμε για πρωινό. Λάθος σκηνικό, λάθος η προσέγγιση σου, το μάθες κι αυτό. Γι' αυτό πάρε το πουρό σου και πούλησε άλλο τώρα την τρέλα. Μην νομίζεις πως εγώ φοράω ακόμα την κορδέλα. Λες, πρέπει κάτι τώρα να πω. Το κλειδί να είναι μαγικό. Και σε λίγο πάλι θα βρω πώς να αλλάξω το σενάριο. Μα εγώ θα είμαι αυτή που θα φέρω άλλη κοχή. Και σε λίγο πάλι θα βρω πώς να αλλάξω το σενάριο. Πρέπει κάτι τώρα να πω. Το κλειδί να είναι μαγικό. Και σε λίγο πάλι θα βρω πώς να αλλάξω το σενάριο. Μα εγώ θα είμαι αυτή που θα φέρω άλλη κοχή. Και σε λίγο πάλι θα βρω πώς να αλλάξω το σενάριο. Δεύτερο σκηνικό, λίγο πιο καυτό, πιο καλοκαιρινό. Με ήλιο δυνατό και πλάνο κοντινό. Νομίζω ότι μου αρέσει λίγο παραπάνω εδώ. Το σώμα μου θέλει να βγει πιο έξω από το μπικίνι. Μ' αυτό που βλέπεις τώρα ανεβαίνει αδρεναλίνη. 40 βαθμούς έχει κι όμως τρέμεις από τη ρίγη. Θες κάτι να πεις, μα την ανάσα σου ένας κόμπος πνίγει. Όταν μιλάς ακούγεται ηλίθια σποντά. Σαν να έχεις βγει από ταινία του 80. Σαν να νομίζεις πως θα παίξουμε σε τσιντά. Όμως και εκεί, μάλλον σε βλέπα πόντα. Βάλε μέσα τη γλώσσα, μοιάζεις λίγο με σκύλο. Σαν παιδί για τα θέληματα, μάλλον θα σε στείλω. Πήγαινε πάσο. Τραβά άλλο φίλο, κάνε λίγο πιο πέρα. Μου κρύβεις τον ήλιο. Λες, πρέπει κάτι τώρα να πω. Το κλειδί να είναι μαγικό. Και σε λίγο πάλι θα βρω πώς να αλλάξω το σενάριο. Μα εγώ θα είμαι αυτή που θα φέρω άλλη κοχή. Και σε λίγο πάλι θα βρω πώς να αλλάξω το σενάριο. Πρέπει κάτι τώρα να πω. Το κλειδί να είναι μαγικό. Και σε λίγο πάλι θα βρω πώς να αλλάξω το σενάριο. Μα εγώ θα είμαι αυτή που θα φέρω άλλη κοχή. Γυμναστήριο, μπαίνω μέσα εσύ πάνω σαν ελαττήριο. Το πώς έχεις φουσκώσει αποτελεί μυστήριο. Μάλλον ήπιες και σήμερα το ελιξίριο. Αμέσως στο μυαλό σου πάλι πρόστιχα δουλεύει. Και πάλι από το χρόνο δευτερόλεπτα κλέβει. Με βλέπεις με στη σάουνα και τώρα λέει πάω να πιάσω αυτό που... Ξέχασέ το, δεν θα συμβεί ποτέ. Ακόμα κι αν ακούσεις 14 κουπλέ. Ακόμα κι αν τυθίσω πως μ' αρέσει κυριλέ. Δεν θα είσαι ποτέ στην καρδιά μου πρώτος. Όποιος να είναι ο τόπος. Τζάμπα ο κόπος, τζάμπα η φασαρία και κάθε σου λόγος. Τζάμπα το μελάνι, όρεξη και η φαντασία. Αν δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει χημεία. Λες, πρέπει κάτι τώρα να πω. Το κλειδί να είναι μαγικό. Και σε λίγο πάλι θα βρω πώς να αλλάξω το σενάριο. Μα εγώ θα είμαι αυτή που θα φέρω άλλη κοχή. Σε λίγο πάλι θα βρω πώς να αλλάξω το σενάριο. Πρέπει κάτι τώρα να πω. Το κλειδί να είναι μαγικό. Και σε λίγο πάλι θα βρω πώς να αλλάξω το σενάριο. Μα εγώ θα είμαι αυτή που θα φέρω άλλη κοχή. Και σε λίγο πάλι θα βρω πώς να αλλάξω το σενάριο. Κοντά σκέφτομαι το ίδιο πράγμα, ότι την επόμενη μέρα πρέπει να ξεκινήσω γυμναστήριο, αν και πάντα στη σκέψη μένω. Λοιπόν, απολαύσαμε και τη δεύτερη συλλογή από τον Μιχάλη Λάζο και ο Βαγγέλης μας κάπου αλλού περιπλανιέται αυτή τη φορά, εδώ μέσα στον κόσμο. Βαγγέλη μου, πού είσαι ακριβώς? Βεβαίως, εδώ είμαι. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε? Θα έρθω λίγο εδώ. Σχεδιασμό. Τι κάνετε, αυτό όταν με χαϊδεύουν πραγματικά νιώθω σαν το σκυλάκι.
Άντε το λίγο. Πριν έξω σας ρώτησα, γιατί είχαμε και ένα μικρό προβληματάκι, θα δούμε μετά. Σας ρώτησα αν θα επιθυμούσατε εσείς να βγείτε κάποτε πάνω στην πασαρέλα, κύριε Πάνια. Και σου είπα ότι έχεις άγρια φαντασία. Πολύ. Πάντα. Γιατί δεν έχω φτάσει σε αυτά τα σημεία ακόμα, αγριάδας, να σκέφτομαι έτσι. Νομίζω βέβαια ότι με εσάς είναι αυτό που λέμε ότι η μουσική συνάντησε την ομορφιά. Μιλάτε στο πληθυντικό. Θέλετε να σας μιλήσω στον ελληνικό. Θέλετε. Ωραία. Νομίζω τότε με εσένα, Ανίτα, είναι αυτό που λέμε ότι η μουσική συνάντησε την ομορφιά. Ναι. Τι, δεν καταλαβαίνω τι λες. Συνάντησε, την έχω καταλάβει. Εσύ είσαι πολύ όμορφη. Ο Καρβέλας είναι ένας πολύ καλός μουσικός. Άρα η μουσική συνάντησε την ομορφιά. Οκ, okay, τώρα το κατάλαβα το μήνυμα. Και δεν θα μου το σχολιάσετε. Όχι. Μα γιατί? Δεν το βρίσκω πολύ πρωτότυπο. Το έχω ακούσει από σένα ήδη σήμερα τρεις φορές. Θέλω κάτι άλλο να μου πεις. Ξέρω, απλά υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα με το βίντεο, γι' αυτό δεν έχει παίξει. Τεχνικό πρόβλημα, το πας ρεπετησιόν συνέχεια. Σε πολύ όμορφα χώρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε περίπτωση που αφήσετε τον Καρβέλο, να το συζητήσουμε για το όμορφο αγόρι. Λοιπόν, πού είναι ο Χρήστος, να το και το Χρήστο. Θέλω να σας πω, γεια σου Χρήστο. Πάμπο θέλω να το λες, Πάμπο. Πάμπο, ναι. Δεν το βρίσκω πολύ κλασάτο σε ένα τέτοιο event να το λέω. Γιατί? Να το λέω Πάμπο. Γεια σου Πάμπο μου. Πάμπο με λέει μόνο Μπουγιούρης. Σωστό και αυτό. Εντάξει. Πριν σε έβαλε να κάνεις πασαρέλα. Ναι. Αυτή τη φορά θες να σε σηκώσω πάλι για να κάνεις πασαρέλα. Μην τολμήσεις, γιατί ξέρεις τι μπορεί να σου κάνω. Λοιπόν, θέλω να μου βάλεις από το 1 μέχρι το 10, να μου κρίνεις, να μου βάλεις το βαθμό σου για το πόσο σεξι είναι σήμερα η Χριστιάνα Αριστοτέλους. Η Χριστιάνα δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 10 με τόνο. Τι να σου πει ο άνθρωπος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Χριστό μου, να είσαι καλά. Κάποιοι μου έχουν πει 11, θα το δεις μετά. 11, εντάξει. Από τα 10. Να πω 12 τότε. Πες ό,τι θες. Χριστό μου, σε ευχαριστώ. Γιατί μπαίνουμε πολύ σε εβδομάδα Eurovision. Γιατί? Μπαίνουμε σε μήνα Eurovision. Α, ναι, είναι οπότε αυτό, είναι 12 το points. Οκ, okay, thank you. Εσύ είσαι καλοφωνάρης, νομίζω ότι τώρα μπορείς επίσης να περπατήσεις πάνω σε πασαρέλα να κάνεις και το μοντέλο. Το σκέφτηκες ποτέ? Του χρόνου. Χρόνου. Φέτος τα έκανα όλα τα υπόλοιπα, οπότε του χρόνου. Okay. Χρήστο μου, να σου πω, επειδή ως του χρόνου άξιος που θα ζήσει δεν ανεβαίνεις τώρα έτσι ένα γύρο εδώ. Όχι, του χρόνου. Δεν θέλω να το κάνουμε, εντάξει, μαζί ρε παιδί μου, να ανέβουμε λίγο. Όχι, Κυλιακή μου, δεν είναι γραμμωμένη σήμερα. Δεν θα βγάλουμε πουκάμισα και τέτοια. Τι να βγω τότε. Περπατήσουμε, ένα. Όχι, αυτό είναι τίποτα. Δεν μου κάνει το χατήρι. Νομίζω στο τέλος εσύ θα περπατήσεις, Βαγγέλη. Εγώ. Το ίδιο πιστεύω. Λοιπόν, να πούμε ότι σιγά σιγά πλησιάζουμε για την τρίτη συλλογή. Εκεί πρέπει να ευχαριστήσουμε και τους αθλητές της Εθνικής Ομάδας Πόλο που προσφέρουν και αυτοί στην απόψινη βραδιά με την παρουσία τους και με την εμφάνισή τους φυσικά εδώ στην πασαρέλα μας, κολυμβητές ναυτικού ομίλου Λεμεσού και Αμοχώστου. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ένα πολύ μεγάλο μπράβο στις κυρίες τις οποίες θα παρελάσουν αμέσως τώρα έτσι και θα τις απολαύσουμε εδώ επί σκηνής. Να πούμε και τα ονόματά τους. Η Φανή Σοκράτους, η Στέλλα Νικολάου, η Παναγιώτα Μόνια, η Έλενα Λιασίδου, η Θεόνη Λάζου, η Φρυδερίκη Μενελάου, η Μαρία Φιακά, η Ρούλα Γεωργιάδου, η Μικαέλα Κουτουμάνου, η Νιώβη Σπυριδάκη, η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου και η Χριστίνα Παυλίδου. Να τις ευχαριστήσουμε επίσης, γιατί έχουν φωτογραφηθεί και για το ημερολόγιο του Hope for Children, που πωλείται φυσικά, και όλα τα έσοδα πηγαίνουν για ενίσχυση του Hope for Children. Όπως είπαμε και προηγουμένως, ένα στα πέντε παιδιά, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία, κακοποιούνται, γιατί όπως έχει προσθέσει και πολύ σωστά προηγουμένως ο Γιώργος Θεοφάνους, αυτά είναι μόνο τα στοιχεία τα οποία έρχονται στην επιφάνεια. Υπάρχουν και άλλα τόσα τα οποία μπορεί να μην φτάσουν ποτέ σε εμάς, δυστυχώς. Πάμε λοιπόν στην τρίτη μας συλλογή. Ότ Κουτούρ και φυσικά θα δούμε Ηλία Βρετό και Ευρυδίκη εδώ στη σκηνή. Thank you.
όταν μιλάνε τα μάτια, τα λόγια περισσεύουν. Όταν μιλάνε οι πράξεις, οι εικόνες δραπετεύουν. Κάτσε να δεις που θα έρθω και θα σου φτιάξω τη μέρα. Θα πέτας με δυο φιλιά στον αέρα. Μέτρα τα αστέρια και θα δεις πόσες χιλιάδες αγαπώ. Εγώ θα πω. Μέτρα την άμμο και θα δεις πόσες ζωές θα είμαι δίπλα σου εγώ. Μέτρα τα αστέρια του ουρανού και πάμε φύγαμε για αλλού. Εμείς οι δυο. Μέτρα τα αστέρια του ουρανού και δε στο άπειρο δικό μου σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Εσύ αναπνοή μου κι όλες τις δύσκολες ώρες η μόνη δύναμη μου. Κάτσε να δεις που μπορεί να γίνει ο κόσμος δικός μας. Τι είναι ο έρωτας τι αν δεν το ζούμε οι δυο μας. Σ' αγαπώ, εγώ θα πω. Μέτρα την άμμο και θα δεις πόσες ζωές θα είμαι δίπλα σου εγώ. Μέτρα τα αστέρια του ουρανού και πάμε φύγαμε για αλλού. Εμείς οι δυο. Μέτρα τα αστέρια του ουρανού και δε στο άπειρο δικό μου. Σ' αγαπώ, τρελά σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Μέτρα τα αστέρια του ουρανού, μέτρα τα αστέρια του ουρανού. Λοιπόν, αγάπη μου, μικρή απάτη μου, δεν έχει νόημα τώρα πια. Οι μάσκες έπεσαν απλά. Λοιπόν, παλιώνουμε και εδώ τελειώνουμε. Σου κάνα δώρο μια ζωή, αγάπη και υπομονή. Μα εσύ ήσουν απλώς περαστική. Δε σου θυμώνω, δε σε μαλώνω. Για όσα έχω κάνει δε μετανιώνω. Μα είμαι άνθρωπος και έχω καρδιά μου και έφτασα στα όρια μου εδώ. Δεν σου αξίζω, κάνω εσένα, όμως κερδίζω. Ό,τι έχει μείνει από τον εγωισμό μου, το παλιό τον εαυτό μου θα βρω. Αγάπη μου,
Μικρή απάτη μου, η αλήθεια μου είπε να σου πω ότι την ξέχασες καιρό. Λοιπόν, στο δάκρυ μου θα βρω την άκρη μου. Εγώ σου έδωσα φορμή, σου δώσα σώμα και ψυχή. Μα εσύ ήσουν απλώς περαστική. Δεν σου θυμώνω, δεν σε μαλώνω για όσα έχω κάνει, δεν μετανιώνω. Μα είμαι άνθρωπος και έχω καρδιά μου και φτάσα στα όρια μου εδώ. Δεν σου αξίζω, κάνω εσένα, όμως κερδίζω ό,τι έχει μείνει από τον εγωισμό μου. Το παλιό, τον εαυτό μου θα βρω. Θα βρω. Δεν σου θυμώνω, δεν σε μαλώνω για όσα έχω κάνει, δεν μετανιώνω. Μα είμαι άνθρωπος και έχω καρδιά μου και φτάσα στα όρια μου εδώ. Δεν σου αξίζω, δεν σου αξίζω. Κάνω εσένα, όμως κερδίζω ό,τι έχει μείνει από τον εγωισμό μου. Το παλιό, τον εαυτό μου θα βρω. Θα βρω. Δεν σου αξίζω. Σε ένα κουρέλι έχω τη λήξη της χαρές.
vanishing to end the conflict. Then, I go to wishing, hoping you listen. Be my accomplice. Then, μπράβο σε όλες σας, μπράβο! Πολλά πολλά συγχαρητήρια στις κυρίες μας εδώ τις αγαπημένες που τόλμησαν και βγήκαν στη σκηνή για το Hope for Children. Νομίζω ότι τους αξίζει πραγματικά ένα πολύ θερμό χειροκρότημα. Φυσικά και τα ονόματα και πάλι. Φανή Σοκράτου, Στέλλα Νικολάου, Παναγιώτα Μόνια, Έλενα Λιασίδου, Θεόνη Λάζου, Φρυδερίκη Μενελάου, Μαρία Φιακά, Ρούλα Γεωργιάδου, Μικαέλα Κουτουμάνου, Νιώβη Σπυριδάκη, Κωνσταντίνα Ευρυπίδου και Χριστίνα Παυλίδου. Να έρθω εδώ να μην σας έχω πίσω μου. Λοιπόν, φυσικά απολαύσαμε και την αγαπημένη Ευρυδίκη, υπέροχη όπως πάντα, και τον πολύ αγαπημένο μου φίλο Ηλία Βρετό. Επιστρέφουμε λοιπόν σε λίγο αμέσως μετά από το διαφημιστικό μας διάλειμμα, ζωντανά εδώ από τη Λεμεσό, από το Χαρουπόμιλο Λανίτη, Fashion and Music Show by Μιχάλης Λάζος, για να μιλήσουμε εδώ με τις κυρίες μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως. Επιστρέψαμε λοιπόν ζωντανά εδώ από το Χαρουπόμιλο Λανίτη. Λοιπόν, να μιλήσουμε με τις κυρίες όμως, οι οποίες τόλμησαν και βγήκαν στην πασαρέλα, όπως είπαμε και προηγουμένως. Χριστίνα μου, έρχομαι εδώ δίπλα σου, πώς νιώθεις? Κοίταξε, θα πω ψέματα, δεν πω ότι αισθάνομαι λίγο έξω από τα νερά μου, αλλά το ότι δεν έπεσα κάτω και κατάφερα και έδωσα το γύρο, εντάξει, όλα πήγαν καλά. Ήτανε το άγχος αυτό? Πολύ άγχος, ναι, ναι, όλα. Μάλιστα. Εντάξει, μια χαρά, Χριστίνα μου, νομίζω ότι μπορείς άνετα κάθε χρόνο να συμμετέχεις. Σε πασαρέλα? Ναι. Με ύψος 1,60 μόνο για παιδική μόδα. Μια χαρά είσαι, μια χαρά, δόξα τω Θεώ, έχουν βγει και τα τακούνια και μας βοηθάνε πάρα πολύ. Κάνω εδώ τη στροφή μου και πηγαίνω στην Κωνσταντίνα Ευρυπίδου. Κωνσταντίνα μου, πώς νιώθεις εσύ? Λάμπεις καταρχήν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανταποδίδω για όλες τις κυρίες. Βέβαια. Σήμερα δεν ξέρω, μορφιά, μόδα, μουσική, όλα μαζί μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Νιώθω ότι είμαι στο στοιχείο μου. Βεβαίως και είσαι στο στοιχείο σου. Πώς άλλωστε να μην είναι τέτοια κορμάρα και τέτοια όμορφη που είσαι. Μπράβο σου. Λοιπόν, Νιώβη Σπυριδάκη, εσύ που είσαι η κακιά πολλές φορές έτσι όπως σε παρακολουθούμε, πώς νιώθεις? Hope for Children, πασαρέλα, το άγχος θα πέσω, δεν θα πέσω, θα δούμε την τούμπα, δεν θα τη δούμε. Η αλήθεια ότι το άγχος υπήρχε, δεν μπορώ να πω ψέματα. Αλλά νιώθω εντάξει, νιώθω μεγάλη χαρά που μπορούμε και εμείς με αυτόν τον τρόπο να προσφέρουμε σε αυτόν στην ωραία εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλα τα φορέματα υπέροχα φυσικά. Μικαέλα Κουτουμάνου. Γεια σας. Τώρα αυτή κι αν είναι κακιά, τώρα τι να πω. Μικαέλα μου. Εγώ είμαι το πιο βασανισμένο πλάσμα στη σειρά. Ναι, από την κυρία. Θα τα πούμε. Και όχι μόνο. Πώς νιώθεις? Νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα γιατί μπορώ με την παρουσία μου να προσφέρω έστω και στο ελάχιστο κάτι όμορφο για τα παιδάκια. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και φυσικά η Ρούλα Γεωργιάδου. Ρούλα μου. Καλησπέρα. Εμπειρικά είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι τέτοιο, αλλά θα συμπληρώσω τη Χριστίνα. Αφού η Χριστίνα θα κάνει πασαρέλα για παιδιά, εγώ θα κάνω για τα καπί, για τα περήφανα γυρατιά. Τι! Έχει πάντα την ατάκα και μας κάνει, τι να σου πω. Ρούλα μου, πάντα να είσαι τόσο θετική. Μας έχει κάνει και γελάσαμε και πάρα πολύ και στα παρασκήνια και χαλαρώσαμε. Τέτοιος που είναι ο σκοπός σήμερα, χαλάλη, αξίζει τον κόπο. Να είσαι καλά, Ρούλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και η Μαρία Φιακά, φυσικά, έτσι για να ολοκληρώσουμε. Καλησπέρα, εδώ με την παρέα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα που λαμβάνω μέρος για αυτό το σκοπό. Και ελπίζω να με βλέπει η κόρη μου από το σπίτι. Να σου, θα σου έλεγα τώρα ότι τις περισσότερες φορές που σε συναντώ τυχαία είναι με την κόρη σου που κάπου είστε βόλτα. Πάντα. Καθημερινά μπορούμε να πω. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι απόψε που το τόλμησες. Λοιπόν, πάμε και στις υπόλοιπες κυρίες εδώ. Εδώ στη Φρυδερίκη Μενελάου. Φρυδερίκη μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Μια χαρά. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ μαζί σας με όλο αυτόν τον κόσμο. Πόσο άγχος ένιωθες πριν βγεις στη σκηνή? Αλήθεια. Αλήθεια, πάντα. Νομίζω ότι το άγχος το είχα πάρει πριν
3 ώρες πριν αρχίσει το σοου, μετά μου έφυγε. Γιατί ένιωσα ότι πάμε για κάτι καλό. Προσφέρουμε όλοι με το δικό μας τρόπο ο καθένας, έτσι. Οπότε δεν υπήρχε λόγος για άγχος. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη κυρία, η οποία, εντάξει, νομίζω ότι μπορεί... Ο Μιχάλης Λάζος νομίζω ότι μπορεί να σε ντύνει από το πρωί μέχρι το βράδυ, Θεόνη μου, γιατί είναι η Θεόνη Λάζου και παρουσιάστρια και αδερφή του Μιχάλη Λάζου. Μην το λες αυτό, Χριστιανά μου. Εμένα πάντα με παραμελεί. Δεν σου φτιάχνει τίποτα, ε. Όχι, τίποτα. Κατάλαβα. Πάντα τελευταία είναι. Σαν τη μάνα μου που ράβει και ποτέ δεν μου ράβει τίποτα. Ακριβώς. Πώς νιώθεις εσύ? Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι απόψε εδώ και περισσότερο χαίρομαι για την συμβολή όλων για τον ιερό αυτό σκοπό Hope for Children. Σε ευχαριστούμε πολύ. Η Έλενα Λιασίδου και πρόσφατα Μανούλα, Ελενάκη μου. Καλησπέρα σου, καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά, είμαι καλά. Προσπαθώ. Πώς νιώθεις που βγήκες στη Βασαρέλα, έτσι περπάτησες? Νιώθω έναν 85, 65 κιλά, μια χαρά. Ωραία. Ναι, ναι. Μια χαρά νιώθεις. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Παναγιώτα Μόνια. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Χριστιανά. Υπέρλαμπρι, όλες, όλες. Εσύ πώς είσαι? Καλά, όλα καλά, πώς πάμε, εντάξει. Μια χαρά, εγώ σας είδα τέλειες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσύ νιώθεις καλά? Εγώ νιώθω υπέροχα, είμαι σε μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση απόψε. Ευχαριστώ το Μέγκα, ευχαριστώ το Μιχάλη το Λάζο. Αυτό ζυγίζει μόνο 5 κιλά, αφού κατάφερα να μην πέσω, μπράβο μου. Ευχαριστώ. Μπράβο σου. Στέλλα Νικολάου, Στέλλα μου. Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Καταρχήν που δεν έχω πέσει, γιατί το άγχος μου ήταν το φόρεμα να καταφέρω να το περπατήσω. Χαίρομαι γιατί συμβάλλουμε κι εμείς με τον τρόπο μας σε αυτό τον ιερό σκοπό. Είναι καλό να έχουμε όλοι και να βοηθούμε στον εθελοντισμό. Πολλά μπράβο στο Μέγα και στον κύριο Μιχάλη Λάζο που μας έντυσε έτσι ωραία για να δώσουμε όλα αυτά τα ωραία μηνύματα και να μαζευτούν τα χρήματα για τον ιερό σκοπό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και Φανή Σοκράτους, φυσικά, Φανή μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να πω πως πίσω κάναμε πλάκα, ποια θα πέσει πόρο, ποια θα κάνει την πρώτη τούμπα. Τελικά δεν έπεσε καμία. Μπράβο μας. Δόξα τω Θεώ. Και να προσπαθούμε να κάνουμε καθημερινά κάτι καλό, όχι μόνο σήμερα, αλλά και καθημερινά, όποιος μπορεί να κάνει κάτι, να το κάνει. Έτσι, και να φροντίζουμε να κοιτάμε γύρω μας, να βλέπουμε και να παρακολουθούμε τι συμβαίνει. Φανή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλες τις κυρίες τις ευχαριστούμε πάρα πολύ και μπράβο σας. Μπράβο σας. Λοιπόν, εμείς πάμε να δούμε τι έγινε στο μπλε χαλί μας, έτσι, blue carpet έχουμε για τη συνέχεια. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Εμείς εδώ δεν έχουμε κόκκινο χαλί. Αποφασίσαμε ότι θα έχουμε μπλε σήμερα, γιατί τα κόκκινα χαλιά θα τα δούμε πάνω στη σκηνή. Θέλω να μου πείτε τη δική σας άποψη πάνω σε αυτό που σας έχω πει. Κοιτάξτε, έχουμε, πιστεύω, είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις ένα άλλο χρώμα σε ένα χαλί. Αλλά όπως και να έχει, είναι χαλί. Έχετε ψηλώσει από τον καιρό που σας θυμάμαι. Τι θα δούμε από εσάς πώς το βράδυ? Θα δείτε δύο εμφανίσεις μας με δύο δικά μας κομμάτια. Στροφή. Πρέπει να γίνεις και εσύ μοντέλο. Του χρόνου θα πάω στο Next Top Model, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά, καλά να περάσεις. Okay. Κάμποσα, άλλαζε, τρώει κάμποσα. Όχι, τώρα είναι λιγότερο. Τώρα είναι λιγότερο. Έκλεισε το στόμα. Θέλω να μου πεις αν θα τολμούσες να έβγαινες με μπικίνι πάνω στην Πασαρέλα και αν θα σε άφηνε ο άντρας σου. Δεν θα τολμούσα να έβγω με μπικίνι πάνω στην Πασαρέλα και ο άντρας μου πιστεύω ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Πώς τόλμησες να το κάνεις αυτό το πράγμα στην οικογένειά σου και να ανέβεις πάνω στη σκηνή, πάνω στην Πασαρέλα? Έχω κάνει τόσα και τόσα που αυτό δεν είναι τίποτα. Θέλω
να ξέρω από τα μοντέλα που έχεις δει μέσα, ποιαν έχεις ξεχωρίσει και ποιαν θα παντρευόσουν. Καμία δεν θα παντρευόμουν γιατί γενικά δεν παντρεύομαι. Πολλές έχω ξεχωρίσει γιατί είναι πάρα πολύ όμορφες αρκετές. Είσαι έτοιμη. Πανέτοιμη. Πανέτοιμη. Μου αρέσει πάρα πολύ, είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα λάβω και εγώ μέρος. Νομίζω ότι θα δούμε πολύ ωραίες γυναίκες πάνω στην πασαρέλα και ξέρω ότι είστε λάτρες του ωραίου φίλου. Ανυπομονώ, με πολλή αγωνία και είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Ξέρετε ότι μπορεί να δούμε και κάποιες με μαγιό μέσα. Είναι ωραία έκπληξη αυτή. Κύριε Δίπλαρε, ελπίζω σήμερα τα αλλεπάλληλα χτυπήματα που θα δεχτείτε από τα όμορφα κορίτσια που βρίσκονται πάνω στις πασαρέλες, ελπίζω να είστε έτοιμος γι' αυτό. Θα προσπαθήσουμε να τα προσπεράσουμε ή να κάνουμε την πλάτη έτσι να περάσουμε από δίπλα. Δεν το περίμενα, αλλά τελικά θα γίνει πραγματικότητα επιτέλους ένα όνειρό μου. Ούτε εγώ το περίμενα. Ποιο είναι το όνειρό σου? Να σε δω πάνω στην πασαρέλα. Γιατί εγώ το περίμενα, μισό αιώνα ζωή. Και έχουμε κι άλλα να δούμε στη συνέχεια, γιατί δεν τελειώνουμε εδώ. Και από μια τέτοια βραδιά δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν και κάποιες βραβεύσεις. Να καλέσουμε λοιπόν στη σκηνή τον βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κύριο Ανδρέα Μιχαηλίδη, και τον πρέσβη καλής θελήσεως του Hope for Children, Γιώργο Θεοφάνους, εδώ κοντά μας. Καλησπέρα σας. Καλώς μας ήρθατε. Μου, τι κάνετε, κύριε Μιχαηλίδη, είστε καλά? Πάρα πολύ ωραία. Σας μπράβο, συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Περνάμε υπέροχα. Αυτό έχει σημασία, έτσι, ο καλός ο σκοπός και να περάσουμε και πολύ όμορφα. Σωστό. Γιώργο μου. Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, έχετε να κάνετε μια πολύ σημαντική βράβευση. Να σας παραδώσω το μικρόφωνο. Ναι, μόνο τα γράμματα είναι. Θα το κρατάω μικρό. Λοιπόν. Θέλω τα χρειάζομαι τη βοήθεια του κοινού. Βεβαίως. Το Βίστα Κύπρου αποτελείται από γυναίκες οι οποίες κατέχουν διευθυντικές θέσεις κυρίως στον τομέα της ναυτιλίας και του εμπορίου. Αν και επαγγελματικός σύνδεσμος από την ίδρυσή του έθεσε ως στόχο την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού στα πλαίσια της κοινωνικής του ευθύνης. Το Βίστα Κύπρου μέχρι σήμερα έχει στηρίξει δράσεις, έτσι για να μαθαίνουμε, που απευθύνονταν στην ενδυνάμωση των παιδιών, στην πρόληψη φαινομένων όπως η σεξουαλική βία, για την οποία μιλούσαμε προηγουμένως, καθώς και στην ενημέρωση του κοινού για θέματα όπως αυτό της σωματεμπορίας παιδιών, που διαπράττεται και μέσω μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων σε ολόκληρο τον κόσμο, έτσι, με πλοία παγκοσμίως. Το βραβείο λοιπόν της Βίστα Κύπρου θα το δώσει ο κύριος Μιχαηλίδης και θα το παραλάβει εκπρόσωπος του συνδέσμου. Πού είναι. Η εκπρόσωπος του συνδέσμου. Εδώ, να την καλέσουμε λοιπόν. Η κυρία, θα πείτε εσείς το όνομα? Εσείς να το πείτε εσείς. Ωραία, εμείς να το πούμε. Κυρία Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου. Τα συγχαρητήριά μας. Έλατε εδώ κοντά μας. Σας δώσω το χέρι μου έτσι να σας βοηθήσω. Καλώς μας ήρθατε και συγχαρητήρια. Λοιπόν. Συγχαρητήρια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, ελάτε εδώ κοντά μας, ελάτε έτσι εδώ στην παρέα μας. Θέλουμε να μας μιλήσετε λίγο για το βραβείο σας και να μας πείτε. Αν μας επιτρέπετε να διαβάσουμε κάτι εκ μέρους της. Βεβαίως. Με ιδιαίτερη συγκίνηση αποδεχόμαστε εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής και των μελών της Βίστα Κύπρου το βραβείο Children's Rights Defender. Σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε. Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι ό,τι έχουμε κάνει ως οργανισμός ήταν γιατί υποστηρίζουμε πλήρως τους σκοπούς και τις προσπάθειες του Hope for Children και όχι γιατί περιμένουμε οποιαδήποτε ανταπόδοση ή επιβράβευση. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς πρέπει να κοιτάζουμε στο μέλλον. Και το μέλλον είναι τα παιδιά. Πιστεύουμε ότι όλα τα εύσημα αξίζουν στην ομάδα του Hope for Children για τον καθημερινό και δύσκολο αγώνα τους, για την υπεράσπιση παιδιών που ζουν δύσκολες καταστάσεις, αλλά και για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Σας ευχόμαστε αντοχή και δύναμη για να συνεχίσετε το ευάρεστο έργο σας. Δεσμευόμαστε ότι η Βίστα Κύπρου θα συνεχίσει να είναι δίπλα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Κύριε Μιχαηλίδη, Γιώργο μου, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, και πάμε και στη δεύτερη βράβευση της απόψινής βραδιάς. Και πάλι πολλά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα του Hope for Children που καθημερινά δίνουν το δικό τους αγώνα για αυτά τα παιδιά τα οποία κακοποιούνται. Και όσοι από εμάς γνωρίζουμε κάποιες περιπτώσεις, είναι πολύ σημαντικό να ενημερώσουμε και το Hope for Children έτσι για να δράσουν άμεσα. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο μας βραβείο για αυτό το βράδυ. Στη σκηνή να καλέσουμε τον αναπληρωτή διευθύνων σύμβουλο της USB Bank, Ανδρέα Θεοδωρίδη, και τον Γενικό Διευθυντή του Hope for Children, Joseph Varunkis. Να με συγχωρέσει αν δεν έχω πει σωστά το επίθετο. Ελάτε εδώ στη σκηνή. Ελάτε εδώ κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα και συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Παρόλο που επιλέγει να διατηρεί χαμηλό προφίλ, και εγώ δεν διστάζω να το αποκαλώ πατέρα των δικαιωμάτων παιδιών στην Κύπρο. Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού μέχρι το 1989 και μετέπειτα συνέβαλε σημαντικά στην επικύρωση της Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού από την Κυπριακή Δημοκρατία το 1990. Το 2000 ίδρυσε την Παιδοβουλή στην Κύπρο, θεσμό που αναγνωρίζεται διεθνώς ως καλή πρακτική για τη θέσπιση της νομοθεσίας για την εγκαθίδρυση του αυτού. Παράλληλα, συμμετείχε στη σύνταξη και θέσπιση νομοθεσίας για την εγκαθίδρυση του θεσμού του Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Για αυτή του τη συνεισφορά, καθώς και για άλλα πολλά που δυστυχώς λόγω περιορισμένου χρόνου δεν μπορούμε να αναφερθούμε, καλούμε τον κύριο Κονή να δεχθεί αυτό το βραβείο ως αναγνώριση της πολύτιμης συμβολής του στην προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στην Κύπρο. Κύριε Κονή. Να τον καλέσουμε λοιπόν να έρθει κοντά μας. Ελάτε. Σας δίνω το χέρι μου έτσι. Καλησπέρα σας και πολλά πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ το Hope for Children και τους διοργανωτές για αυτή τη μεγάλη τιμή που μου κάνουν. Θα ήθελα όμως να ομολογήσω ότι νιώθω κάπως άβολα, διακόπτω μια ωραία διασκέδαση για να δώσουμε αυτά τα βραβεία και ύστερα πρέπει να σας πω ότι απόλαυσα όλη τη δράση που επιβραβεύεται. Τη χάρηκα, ήταν μεγάλη προσωπική μου ευτυχία και ικανοποίηση και έρχεται και από πάνω να την επιβραβεύσεις. Αλήθεια, κάποτε νιώθω άβολα σε αυτές τις περιστάσεις. Ύστερα, μην ξεχνάτε ότι εγώ επιβραβεύομαι καθημερινά και διαχρονικά. Τα παιδιά τώρα ξέρουν τα δικαιώματά τους και τα διεκδικούν. Τα παιδιά της Κύπρου ήταν από τα πρώτα των οποίων κατοχυρώθηκαν τα δικαιώματα νομοθετικά, γιατί επικυρώσαμε τη σύμβαση. Τα παιδιά έχουν φωνή, έχουν θεσμών εκπροσώπησης στην Κυπριακή Παιδοβουλή. Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά και αυτά είναι μια μεγάλη επιβράβευση και ικανοποίηση για μένα. Έχουν και επίτροπο δικαιωμάτων του παιδιού. Βεβαίως. Που τα υπερασπίζεται. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και πάλι για αυτή τη δημοκρατία. Εμείς σας ευχαριστούμε βεβαίως να παραλάβετε και το βραβείο σας και πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Θεοδωρίδη, βεβαίως μέσα σε όλα αυτά, έτσι να θυμάστε και κανένα χαμηλό επιτόκιο μέσα σε όλη αυτή την κρίση, σαν διευθύνων έτσι, εκεί στην τράπεζα. Κάτι να γίνεται. Λοιπόν, πάμε να παρακολουθήσουμε άλλο ένα στιγμιότυπο από το τι έγινε στο Blue Carpet και άλλοι συνάντησαν τον Βαγγέλη μας ακριβώς έξω από εδώ. Είμαι δίπλα στο ρε παιδί μου κάθε φορά που κάνουμε δηλώσεις, είναι λες και πετάω. Ήδια, πώς χαίρομαι, σαν να σκύρια του, ρε. Εννοείται. Και αυτά που έχω και αυτά που δεν έχω. Είσαι
πραγματικά σεξι και όποιος αντέξει. Δηλαδή θα κολλάσεις πολλά άτομα μέσα, το ξέρει. Είναι ο στόχος μου. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά έγιναν στο μπλε χαλί. Κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος αυτής της απόψινής υπέροχης βραδιάς. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Μιχάλη Λάζο και για τη δική μου υπέροχη δημιουργία, αλλά και για όλες τις δημιουργίες, για τις εξαιρετικές αυτές δημιουργίες και φυσικά τον μη κερδοσκοπικό και ανεξάρτητο οργανισμό Hope for Children για την υπέροχη αυτή πρωτοβουλία. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς, το υπέροχο κοινό μας που ήσασταν απόψε εδώ κοντά μας, μέσα από την καρδιά μας. Πολλά συγχαρητήρια και καλή δύναμη στους ανθρώπους που δουλεύουν και δίνουν καθημερινά τον αγώνα τους για τα παιδιά, έτσι να συνεχίσετε με ακόμη περισσότερη δύναμη. Φυσικά σε όλους τους τεχνικούς μας που είμαστε τρίτη βράδυ, αλλά αυτοί από χθες ήταν εδώ στη Λεμεσό για να μπορέσει να βγει ζωντανά αυτή η εκπομπή. Τη Σοφία Βουργίδη, τη σκηνοθέτη μας, το Μέγκα και τον κύριο Χουλιάρα που τολμά ξανά να βγάζει ζωντανά τέτοιες βραδιές. Ζωντανά, ολοζώντανα. Τα μοντέλα μας, να τα ευχαριστήσουμε. 30 υπέροχα μοντέλα. Αλλά και τους ηθοποιούς μας, παρουσιάστριες, ραδιοφωνικούς παραγωγούς που τόλμησαν να εμφανιστούν στην πασαρέλα ακομπλεξάριστες για το Hope for Children. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και από μένα προσωπικά. Καλό σας βράδυ και θα κλείσουμε με Ευρυδίκη, μουσικά και τα μοντέλα μας. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Έμπαινες αθόρυβα μες στην καρδιά μου και φεύγες. Σαν τη σκιά από κοντά μου έβλεπα το χρόνο γρήγορα να τρέχει και μπλεκα με ό,τι το όνομά σου έχει. Νόμιζα πως εύκολα θα σε κερδίσω, γνώριζα αυτό που θα αντιμετωπίσω. Έμπαινες αθόρυβα μες στην καρδιά μου και φεύγες. Σαν τη σκιά από κοντά μου, μου πήρε τόσο καιρό να καταλάβω πως ζούσα εδώ. Μια ζωή για σένα, μια ζωή για σένα. Μόνη δεν ξέρω να ζω, κι όμως μακριά σου να φτιάξω μπορώ. Μια ζωή για μένα, μια ζωή για μένα. Φυλακισμένη σ' όσα είδα και έγινα. Το τέλος σε λευκή σελίδα ήθελα. Να καταλάβεις τι περνάω, ήξερα πως ένα τείχο ακουμπάω. Άλλαξες τον τρόπο της αγάπης, πάλι άνοιξες στα λάθη μια αγκαλιά μεγάλη. Έμεινα φυλακισμένη σ' όσα είδα και έγινα. Το τέλος σε λευκή σελίδα.